Τώρα, κυρίες και κύριοι, με το ίδιο θέμα της ενεργειακής κρίσης θα περάσουμε και στο δεύτερο μέρος του δελτίου μας. Νέο σχέδιο λοιπόν στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων πρόκειται να ανακοινώσει η κυβέρνηση κατά πάσα πιθανότητα αύριο, την ώρα βεβαίως που οι υπέρογγοι λογαριασμοί προκαλούν σοκ στις τσέπες των πολιτών. Στο μεταξύ, τροπολογία για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και τη ρήτρα αναπροσαρμογής κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, με την πολιτική αντιπαράθεση πλέον να χτυπά κάθε μέρα κόκκινο. Μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και των υπέρογκων λογαριασμών ρεύματος αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση τα επόμενα 24 ώρα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Είναι θέμα όμως εντός του μηνός να έχει ολοκληρωθεί τόσο το ζήτημα των μέτρων τα οποία θα λάβει η ελληνική κυβέρνηση, όσο και την επιβολή της έκτακτης φορολογίας η οποία θα αναφέρεται στα ευκαιριακά κέρδη. Θέλω να σας πω με κάθε ειλικρίνεια ότι συναισθανόμαστε απολύτως την κατάσταση στην οποία βιώνουν οι πολίτες. Δεν μπορώ να περιμένω αυτή την αποφάση Ευρώπης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, το έχει ξεκαθαρίσει. Οπότε νομίζω ότι θα κάνει τις απαραίτητες ανακοινώσεις που θα στηρίξουν αυτή την κατάσταση. Καλοδεχούμενα τα νέα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, λένε οι πολίτες, χωρίς ωστόσο να πιστεύουν ότι μπορεί πραγματικά να αλλάξει κάτι. Όλη η πολιτική της κυβέρνησης αυτής δεν βοηθάει καθόλου τα μεσαία και χαμηλά στρώματα. Είναι δύσκολη κατάσταση. Πολύ. Τρομακτική. Τουλάχιστον έπρεπε να το έχει κάνει νωρίτερα, γιατί μας πάει πολύ πίσω. Έπρεπε να γίνει πολύ νωρίτερα. Δεν έχω καμία ελπίδα για τίποτα από τους κυβερνώντες. Μέτρα κατά της ακρίβειας θα βοηθήσουν, πιστεύετε? Βεβαίως και τον πιστεύω. Γιατί να μην το πιστεύω? Ποιο είναι το πρόβλημα? Είναι οι καταστάσεις τέτοιες όμως που δεν μπορεί να κάνει και περισσότερα. Και θα έκανε. Την ακρίβεια ποιοι τη φέρανε, κυρία μου? Εμείς, ο λαός. Αυτή τη φέρανε, αυτοί ας καθαρίσουν. Στο μεταξύ, αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση του κυβερνητικού βουλευτή Μπάμπη Παπαδημητρίου στο Κόντρα 24, σύμφωνα με την οποία οι ιδιώτες παραγωγή ρεύματος επέβαλαν τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Οι ιδιώτες πάροχοι πίεσαν τη ΡΑΕ να υιοθετήσει η ΔΕΗ. Να πιέσει τη ΔΕΗ να υιοθετήσει τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Και η ΔΕΗ υπέκυψε. Και η ΔΕΗ τελικώς υπέκυψε. Να ακούσουμε τον κυβερνητικό βουλευτή. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Γιατί δεν μπορεί? Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Γιατί η ΡΑΕ τα αποφασίζει. Να ακούσουμε τον κυβερνητικό βουλευτή. Ποιος την έχει διορίσει? Το είπατε, ωραία, δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι. Με τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να βρίσκονται σε απόγνωση λόγω της ακρίβειας, ίσομη αντιπολίτευση ασκεί δρυμία κριτική στην κυβέρνηση. Ο Αλέξης Τσίπρας και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν τροπολογία, στην οποία η αξιωματική αντιπολίτευση εισηγείται απαγόρευση της εκτέλεσης εντολών αποσύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος. Η τρέχουσα εφαρμογή στην Ελλάδα της ρήτρας αναπροσαρμογής χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τον τρόπο που πραγματοποιήθηκε κατέληξε στη δημιουργία μιας de facto ρήτρας πολλαπλασιασμού της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας που μεταφέρει καταχρηστικά το σύνολο των διακυμάνσεων των τιμών στους τελικούς καταναλωτές με σοβαρές παρατυπίες, αδιαφάνεια και παραβάσεις στη συγκρότησή της. Η κοινωνία έχει φτάσει σε ένα όριο επιβίωσης. Εγώ θα έλεγα ότι βρισκόμαστε μπροστά στη διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής. Βρισκόμαστε μπροστά δηλαδή σε κίνδυνο εκ νέου φτωχοποίησης, εκ νέου ανθρωπιστικής κρίσης. Οι εργαζόμενοι, τα νοικοκυριά, νομίζω ότι πια δεν είναι αυτό που λέγαμε πριν λίγο καιρό, ότι ο μισθός τους ή το εισόδημά τους φτάνει μέχρι τα μέσα του μήνα. Πλέον δεν φτάνει ούτε για την έναρξη του μήνα. Αύριο το κίνημα αλλαγής πρόκειται να καταθέσει πρόταση νόμου που θα προβλέπει επιβολή πλαφών στη λιανική τιμή ενέργειας. Η επιβολή πλαφών στη λιανική τιμή της ενέργειας είναι μια λύση συμβατή με την εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δίνει άμεσα λύση στο πρόβλημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων με τους υπέρογκους λογαριασμούς και δεν κλείνει το μάτι στην κερδοσκοπία. Μέτρα ανακούφισης για τα λαϊκά νοικοκυριά ζητά με παρέμβασή της η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Μόνη διέξοδος ο λαϊκός αγώνας για ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης, κατάργησης έμεσων φόρων, του χρηματιστηρίου ενέργειας, άμεσης και πλήρους επαναλειτουργίας των λιγνητικών μονάδων, απόσυρση από τις κυρώσεις προς τη Ρωσία. Το αίτημα του Μέρα 25 για κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας επανέλαβε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Μιχάλης Κρυθαρίδης. Όταν φτάνουν στο σημείο μέχρι και οι κυβερνητικοί βουλευτές να παραδέχονται την ύπαρξη καρτέλ, η κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας είναι μονόδρομος. Τον μήνα Μάρτιο, ο πληθωρισμός στις χώρες του ΟΣΑ εκτινάχθηκε στο 8,8% με τις τιμές ενέργειας να σκαρφαλώνουν στο 33,7%.